Επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα σε λίγο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα σε μια ακόμη είδηση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο τον Μάιο του 2022. Καθώς εισόδια χωρίς ελαφρυντικά επιβλήθηκαν στον 55χρονο για τη δολοφονία της 43χρονης Άιντα, φαρμακοποιού συζύγου του μέσα στο ίδιο της το φαρμακείο στο δημοτικό διαμέρισμα των πηγών στον Δήμο Νέστου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Κομοτηνής και στο στούντιο φιλοξενούμενος ο συνήγορος υπεράσπισης του θύματος, ποινικολόγο Μανώλης Βονικάκης, τον οποίον καλησπερίζω. Κύριε Συνή... Βονικάκη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σε εσά, κύριε Κομινέ, και τους τηλεθεατέ μα. Συνήγορο, για να ακριβολογούμε, προ υποστήριξη τη κατηγορία Τη οικογένεια, τη οικοχαμένη Άιντα, όχι υπεράσπιση. Του θύματο, ναι, ναι. Παράσταση προ την ναι. υποστήριξη τη Γενική. Ναι, ναι. Ε, ανακοινώθηκε έτσι από το Μικτόρκο το δικαστήριο στην κομμωτινή ποινή του 55 χρόνου, η Σόβια. Στην πράξη, τι σημαίνει αυτή η ποινή, κύριε Βονικά, Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Όλοι είμαστε δικηγόροι, ποινικολόγοι, μηχανικοί, είπαμε, αεροσκαφών. Ναι, Είπα, όταν όταν και είπαμε και, και την μάρκερ, προηγούμενη φορά όντως, Ναι, Λοιπόν. Ναι. Βέβαια, είναι δικαιολογημένη η απορία και οι ενστάσει τη ελληνική κοινωνία, δεδομένου ότι πολλά βλέπουν, γίνονται μάρτυρε πολλών περίεργων, όταν δεν είναι ε, ο άλλο πνημένο στα νομικά. Τι σημαίνει με απλά ελληνικά επιβολή εισοδίου καθίριξεω χωρί κανέναν μια ελαφρυντική περίσταση, απορριπτωμένων όλων των αυτοτελών ισχυρισμών και ε, του βασικού αυτοτελού ισχυρισμού βρασμού ψυχική ορμή. 18 χρόνια πραγματική έκτηση. Με τη νέα τροποποίηση του ποινικού κώδικα που ισχύει από το 2021, τουλάχιστον, ήταν τουλάχιστον 16, με την τροποποίηση του 19, ήρθε η κυβέρνηση και το άλλαξε αυτό, η τελευταία κυβέρνηση δηλαδή, και ανέβασε για την υφόρονα πώληση το, το όριο στα τουλάχιστον 18, με συγγνώμη, τουλάχιστον 20, πραγματικά όμως, πραγματική έκτηση, 18 χρόνια. 18 χρόνια. Εάν αυτή η ποινή παραμείνει και δεν αλλάξει στο μικτόρκο το εφετείο, ναι. όταν θα εκδικαστεί ναι. σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, ο σύζυγοκτόνος θα παραμείνει και πλέον καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, θα παραμείνει 18 χρόνια. Πραγματικά. ημερολογιακά, Αυτό σημαίνει κάθριξη στην Ελλάδα. Η, η σημερινή, Με τον παρόντα ναι. ποινικό κώδικα. Η σημερινή απόφαση αναμενόμενη... Όχι καθόλου δεν είναι του αναμενόμενη, αναμενόμενη, δεδομένου ότι να θυμίσω ναι. ότι και μου είχε κάνει αλγινή εντύπωση και ε, μου προξένησε με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία mm -hmm. που υπήρχαν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο Ισαγγελέας Καβάλα είχε προτείνει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών να παραπεμφθεί ο συζυγοκτόνο, όχι με ε, το αδίκημα του τη ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που άγει η συσσόβια κάθριξη, αλλά με το αδίκημα τη δεύτερη παραγράφου του 299, δηλαδή ότι το έγκλημα τελέστηκε σε βρασμό ψυχική ορμή. Αυτό ήταν η πρόταση του αξιωτήμου κυρίου Ισαγγελέα Καβάλα. Δεν την υιοθέτησε ευτυχώ για μα και νομίζω ότι αυτό είναι το δίκαιο. Ε, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Δικών και όπως απεδείχθη σήμερα σωστά απένει με δικαιοσύνη το μεικτό ορκοτό δικαστήριο, ομοφόνο 7-0, ε, ουσιαστικά τον αποφλιοθέντα αυτόν τον ισχυρισμό δεν τον δεχτήκανε του βρασμού και ε, η ετοιμιγορία είναι ότι ο συζυγοκτόνο τέλεσε, αφαίρεσε τη ζωή τόσο αδόκητα τη ε, αδικοχαμένη Αίντα Παπαδοπούλου σε ήρμη ψυχική κατάσταση. Βέβαια, εάν μου επιτρέπετε κύριε Κομνηνέ, αυτό που προξενεί τεράστια εντύπωση στον ομιλούντα. Σε αυτή τη δίκη, ναι. ε, γιατί έχω, συμμετέ, συμμετέχει, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές δίκες ε, το αδίκημα αυτό, το σοβαρότερο έγκλημα του ποινικού κώδικα, είναι ότι είδα έναν αμετανόητο δράστη, αυτό ο οποίος ναι. πέρα... Εγώ δεν θα σχολιάσω αυτά που και διάβασα δε, δε στα δε... μέσα ναι. κοινωνικής δικτύου, αν γελούσε, αν... Ε, ναι, 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 ναι. Και που το όντως ε, σε σειρός γελώντας ήταν στο μεγαλύτερο τμήμα της απολογίας του, αλλά αυτό μένα που πραγματικά μου προξένησε πολύ μεγάλη ενεντύπωση και επιβεβαίωσε αυτό που από την αρχή είπα ότι ο μισογυνισμός αυτού του ανθρώπου, η υπηρετική αυτή, η ναρκισιστική διαταραχή, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας από την οποία ε, έχει διαγνωστεί ότι τον χαρακτηρίζει, ήταν αυτή που, η γενεσιουργός αιτία τη δολοφονίας, ήρθε στην απολογία του και μας έδωσε τον καταστατικό χάρτη της προσωπικότητάς του. Δηλαδή, όχι απλά δεν μετανόησε. Θεωρεί, απέδειξε ότι και με τις λέξεις που χρησιμοποίησε, ότι θεωρούσε την ΑΕΔΑ κτήμα. Από τη στιγμή που δεν του κοινοποίησε την βούλησή της να χωρίσουν, ήταν πλέον ηλυμένη η, υποθ... η, απόφασή του, ήταν προμελετημένος ο δόλος του, ότι εφόσον θα σε στερηθώ, δεν θα σε δεν θα σε απολαύσει κανείς, δεν θα σε έχει κανείς, θα σου αφαιρέσω τη ζωή. Ε, αυτό ουσιαστικά στο ακροατήριο το ομολόγησε. Δηλαδή είναι πραγματικά α, και εδώ θέλω να τονίσω και τις τεράστιες, τις τιτάνιες προσπάθειες που έκανε η αξιότιμη συνάδελφος ε, η κυρία Κεβρεκάκη που με παρησία, με υπερπροσπάθεια πραγματικά προσπάθησε να υπερασπιστεί έναν άνθρωπο ο οποίος αυτοκαταστρέφονταν. Κάθε μέρα σε κάθε συνεδρία ουσιαστικά αυτοενοχοποιούνταν. Δεν ήταν σαν να μην ήθελε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ενώ επαναλαμβάνω, οι αξιότιμοι συνάδελφου, με γνώση της νομικής εργαλειοθήκης σε βάθο, και πραγματικά εγώ σήμερα απόλαυσα αυτό το, του υψηλού επίπεδου, σε υψηλό νομικό επίπεδο, ε, ανταλλαγή ε, απόψεων και το διαξυφισμό μας το νομικό, ωστόσο ο ίδιος αμετανόητος οδηγήθηκε, πήρε την άγουσα για τη φυλακή μισό διακάτωση. Οι κάθεση. συγγενείς ε, της αδικοχαμένης Άιντας τι δηλώνουν, τι... Οι, οι και είναι αυτό είναι... Είναι δύσκολες οι και πραγματικά τι να πει κανεί. Τώρα από τη μια να έρθει η δικαίωση, αλλά ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω. Το, είναι. το πένθος, ναι. επειδή η απολογία του ήταν η μια ύβρις και στο πένθος μάλιστα, των στον Μάλιστα. Ήταν ε, διπλό. το πένθος δεν μπορεί να το ε, άρει καμία δικαστική απόφαση. Το ψυχικό άλγος αυτών των ανθρώπων θα είναι για πάντα όσο ζουν μέσα του. Η βέβαια ο ρόλος της ελληνικής δικαιοσύνης είναι όταν υπάρχει το έγκλημα να α, τιμωρείται να καταστέλλεται όπως και προκειμένου, δεν είναι δουλειά δηλαδή των ελληνικών δικαστηρίων να διαχειριστούν ε, αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι δουλειά άλλων ειδικών, το πώς θα διαχειριστούν οι άνθρωποι αυτοί και κυρίως τα παιδιά. Όχι το, οι σαφώς οι γονείς της αδικοχαμένης άιδα, αλλά τα παιδιά α, τα οποία είναι ανήλικα και έχουν μητέρα στο χώμα και πατέρα στη φυλακή. Ναι, ναι. Τα παιδιά εξακολουθούν να παραμένουν μακριά τα από. Τα το... παιδιά είναι σε προστατευμένο περιβάλλον. Ναι. Έχει αναλάβει, όπω έχω προαναφέρει oh. εδώ και μήνε, ο θείο και η θεία των παιδιών uh -huh. τη γονική μέρημνα και ζουν αρμονικά και προσπαθούν να ξεχάσουν. Τα παιδιά όμω, όταν μεγαλώσουν, θα έχουν, θέλουν βοήθεια και ψυχολογική βοήθεια, στήριξη από επαϊόντε, από ειδικού. Γιατί είναι δύσκολο το φορτίο αυτό. Γιατί αυτό που εντόπισα σε όλη του την απολογία είναι ότι τα βιασμένα παιδικά του χρόνια. Τα βασανισμένα, τα βασανιστικά είναι αυτά τα χθες που τον οδήγησαν στην πράξη. Μάλιστα. Τον κάνανε Αλλά είναι αντικείμενο άλλη επιστήμης της ψυχιατρικής που αναγκαζόμαστε εμεί και παίρνουμε χρυσιδάνιο από την εργαλειοθήκη της, ναι. όρους και προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί και ο βρασμό βρασμός, βρασμός ψυχική ορμή συγγνώμη, είναι μια νομική κατασκευή, δεν είναι έννοια τη ψυχιατρικής Και προσπαθούμε να τον χιμηλατήσουμε με αυτά τα εργαλεία. τα απόλυτα κατανοητό. Κύριε Πονικά, και να σα ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σα ευχαριστώ την θερμά για την φιλοξενία σα. Να είστε καλά.